Διανυκτερεύσαμε την Πέμπτη στο Λαύριο, στο αυτοκινούμενο βέβαια, και μπήκαμε ξημερώματα Παρασκευής, ανήμερα 25 Μαρτίου, στο πλοίο Άρτεμις. Αμπάσο καρύ, ευέλικτο, λιτό, αξιόπιστο. Χωρίς καμπίνες και τραπεζαρία επιβατών. Ημερόπλοιο γάρ. Από πλέον το πρωί, ρεμετζάρι το βράδυ στο λιμάνι της Μήλου, της Σύρου ή του Λαβρίου κατά περίσταση, και το άλλο πρωί, αυτού και από την αρχή, να μοιράσει το γάλα στα νησιά της άγωνης γραμμής των Δυτικών Κυκλάδων. Για να είμαι ειλικρινής, δεν συμφωνώ καθόλου με το χαρακτηρισμό άγωνη γραμμή, αλλά ο καπετάν Στέλιος Περιστεράκης είχε τη δική του άποψη στην όμορφη συζήτηση που είχαμε στο ταξίδι της επιστροφής από τη Σίκινο. Μπορείτε να δείτε το βίντεο της συζήτησής μας στο προσωπικό μου λογαριασμό στο YouTube, αλλά και στο άρθρο μου για τη Φολέγανδρο στο διαδικτυακό περιοδικό camperlife.gr στην ενότητα ταξιδεύοντας. Λένε ότι η συντομοτέρα οδός είναι η ευθεία. Για τους καραβολάτρες και τους θαλασσολάτρες όμως, για τους οποίους ζητούμενο είναι το ταξίδι και λιγότερο ο προορισμός, αυτό δεν ισχύει. Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς και την πιθανότητα να έχει δωρεάν εισιτήρια, τότε είναι αδιάφορο αν για να φτάσει στη Φολέγανδρο θα χρειαστεί να ταξιδεύσει 12 ώρες αντί για 4. Στο συγκεκριμένο δρομολόγιο της Παρασκευής, το Άρτεμις φεύγει από το Λαύριο στις 7 το πρωί και μέχρι τον Αδάματα της Μήλου, όπου καταπλέει στις 10 το βράδυ και διανυκτερεύει, περνάει διαδοχικά από το λιμάνι της Κορισίας Ιτζιά, τον Μέριχα της Κύθνου, την Ερμούπολη της Σύρου, την Παρικιά της Πάρου, τη Χώρα της Νάξου, τον Γυαλό της Ίου, την Αλοπρόνια της Σικίνου, τον Καραβοστάση της Φολεγάνδρου και την Ψάθη της Κιμήλου. Όρεξη να έχεις δηλαδή να βλέπεις ομορφιές, και μάλιστα όταν ο καιρός είναι στα καλά στα τέλη του Τρελομάρτη. Αξίζει πάντως να αναφέρω ότι μπορεί μεν το Άρτεμις να μην διαθέτει τραπεζαρία για τους επιβάτες, εμείς όμως γευματίζαμε στην τραπεζαρία των αξιωματικών παρέα με τον καπετάν Στέλιο Περιστεράκη, που δεν ήξερε τι να κάνει για να μας ευχαριστήσει. Ποιος μαγείρεψε φασόλια γίγαντες, πατζάρια και μπακαλιάρο με σκορδαλιά που απαιτούσε η ημέρα? Η 24χρονη σεφ του πλοίου Νάγια Εξαμιλιώτη. Αν θέλετε να δείτε το βίντεο της μίνι συνέντευξης που της πήρα, μπορείτε να σερφάρετε στο YouTube ή στο camperlife.gr στην ενότητα ταξιδεύοντας στο άρθρο μου για τη Φολέγανδρο. Φτάσαμε λίγο μετά τις 7, βράδυ σχεδόν με τη χειμερινή ώρα, στον καραβοστάση της Φολεγάνδρου και ανηφορήσαμε με το κάμπερ προς τη χώρα. Πάρκαρα θρασίτατα το αυτοκινούμενο σε ένα χώρο όπου δεν διανοείσαι να παρκάρεις ούτε μηχανάκι το καλοκαίρι. Στην πλατεία της Πούντας, εκεί ακριβώς που αρχίζει ο γκρεμός κάτω από τα σπίτια της χώρας και το μονοπάτι για το κάστρο και την εκκλησία της Παναγιάς. Έχοντας στο μυαλό μου τη βιντεοσκόπηση, με έπιασε πάλι το γνωστό άγχος. Από πού να αρχίσω και με ποια σειρά να προχωρήσω. Το αφήσαμε τελικώς στην τύχη, ξεφόρτωσα το παπί από τη σχάρα και τραβήξαμε προς την άνω μεριά. Το σκηνικό εδώ είναι αλλιώτικο. Εδώ είναι χωριό, αυθεντικό, ήσυχο, με θέα στο απέραντο γαλάζιο και φόντο τις ανθισμένες μαργαρίτες, με τα γαϊδουράκια που οργώνουν τα χωράφια, τις αγρικίες που εδώ τις ονομάζουν θερμονιές, τους εγκαταλελειμμένους ανεμόμυλους, τα διάσπαρτα σπίτια που απλώνουν τον οικισμό σε μια απόσταση 2 τουλάχιστον χιλιόμετρων.
σταματήσαμε στο μαγαζάκι της Κυραρίνης, το μόνο που μένει ανοιχτό όλο το χρόνο, στην Άνω Μεριά. Δεν με θυμήθηκε από την τελευταία φορά που είχα περάσει από το καφεποντοπωλείο της πριν από 14 χρόνια. Πού να με γνωρίσει άλλωστε η γυναίκα με τα γένια του Μητροπολίτη που εντωμεταξύ σκέπασαν το πρόσωπό μου. Θυμήθηκε όμως όταν της έδειξα το βίντεο που είχα τραβήξει το Μάιο του 2002 και συγκινήθηκε που είδε την εγγονή της. Ήταν 6 ετών τότε και σήμερα είναι μια πανύψηλη κοπέλα 18 ετών. Σταθήκαμε τυχεροί γιατί μια οικογένεια που έφευγε την επομένη με το καράβι της είχε παραγγείλει ματσάτα. Έτσι, μαζί με αυτούς, γευτήκαμε και εμείς το εκπληκτικό αυτό πιάτο με σάλτσα από μαγειρευτό κατσικάκι. Αν θέλετε να δείτε και να ακούσετε ολόκληρη τη διαδικασία προετοιμασίας του πιάτου, δεν έχετε παρά να πάτε στο YouTube, στον προσωπικό μου λογαριασμό ή να επισκεφτείτε το camperlife.gr και να αναζητήσετε την κυρία Ειρήνη Ψαρομιλίκου Παπαδοπούλου στο άρθρο μου για τη Φολέγαδρο, στενότητα ταξιδεύοντας. Επιστρέφοντας προς τη χώρα, κάναμε μια παράκαμψη προς την παραλία Αγκάλη. Έναν άνθρωπο είδαμε μόνο εκεί, που κι αυτός κάτι μας τόρευε εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Φαντάζομαι τι θα γίνεται εδώ τον Αύγουστο. Ο σχετικά μεγάλος τσιμεντένιος προβλήτας, που σίγουρα θα φιλοξενεί κάμπα στα σκάφη το καλοκαίρι, με επισκέπτες που θα έρχονται από τον Καραβοστάση για μπάνιο, σε συνδυασμό με τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τις ταβέρνες, προδιαθέτει άλλωστε για τέτοιου είδους σκέψεις. Επιστρέψαμε στη χώρα, αλλάξαμε ρούχα γιατί ο ήλιος άρχισε ήδη να καίει και κατεβήκαμε στον Καραβοστάση. Αρκετές γάτες που τριγυνούσαν απελπισμένες σε αναζήτηση τροφής, 2-3 ψαράδες και αυτό ήταν όλο. Φαίνεται πάντως πως και το καλοκαίρι ο πολλής κόσμος δεν μένει εδώ. Τραβάει για τη χώρα που κλέβει την παράσταση με την γραφικότητα και την νυχτερινή ζωή της. Ο Καραβοστάσης είναι το λιμάνι και η εύκολη παραλία για κολύμπι. Για να πάει κανείς στις υπόλοιπες παραλίες του νησιού, πρέπει να επιστρατεύσει τα πόδια του, κάποιο δίτροχο ή ένα από τα σκάφη που εκτελούν δρομολόγια γύρω από τη Φολέγανδρο. Η παραλία στο Λιβάδι είναι εύκολα προσβάσιμη και από τον ομώνυμο οικισμό ξεκινάει το μονοπάτι για μια από τις καλύτερες παραλίες του νησιού, το Κάτεργο. 38 λεπτά της ώρας λέει η πινακίδα. Μπορεί όμως κανένα να φτάσει στην παραλία σε 20 περίπου λεπτά, με την προϋπόθεση ότι δεν θα χάσει τα σημάδια με τα αρχικά γράμματα ΚΤΑΒ ή σκέτο ΚΑΠΑ και δεν σταματάει καθ' τόσο χωρίς σημαντικό λόγο. Τέλος του μονοπατιού, που είναι και το σχετικά πιο δύσκολο, αποζημιώνει τον περιπατητή με τη θέα της όμορφης παραλίας και του απέραντου γαλάζιου που απλώνεται στα πόδια του, με τη Σίκινο και την Ίο να στολίζουν τον ορίζοντα. Επιστρέφοντας στον Καραβοστάση, ρίξαμε μια ματιά στα δωμάτια που έχει φτιάξει ο καλός φίλος και ψαροτουφεκάς Γιάννης Τσιλιβάκος. Και μείναμε, είναι η αλήθεια, με το στόμα ανοιχτό. Η τοποθεσία εξαιρετική, το ίδιο και οι εγκαταστάσεις. Από τα πιο αξιόλογα στις καταλήματα της Φολεγάνδρου. Αν εξαιρέσει βέβαια κανείς κάποια δωμάτια στη χώρα που κερδίζουν τις εντυπώσεις λόγω της απίστευτης θέας στους γκρεμούς της βόρειας βραχώδους ακτής, στο βαθύ γαλάζιο της θάλασσας και στα νησιά που φλερτάρουν τον ορίζοντα.
Η χώρα είναι σίγουρα αυτή που αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης για τους επισκέπτες της Φωλεγάδρου. Ένας από τους γραφικότερους οικισμούς των Κυκλάδων, αν όχι ο γραφικότερος. Όταν άλλωστε μιλάει η εικόνα, τα λόγια περιττεύουν. Ρούα αποκαλούν οι ντόπιοι αυτή τη γειτονιά, που είναι, θα έλεγε κανείς, το σήμα κατά τεθέν της Φωλεγάδρου. Εγώ την ονόμασα γειτονιά των Αγγέλων. Απίστευτη μοναξιά στα τέλη του Μάρτη, κακός χαμός το καλοκαίρι. Ένας από τους λόγους που προτιμώ τα νησιά το χειμώνα. Μια βόλτα μέχρι το εκκλησάκι της Χρυσοπηγής, με τον καιρό να αλλάζει ξαφνικά και να γίνεται χειμώνας. Για μία μόνο ημέρα, ευτυχώς. Σχετικώς κοντά και η παραλία Αμπέλη. Όχι κάτι το εξαιρετικό, με το χωματόδρομο να φτάνει μέχρι εκεί και να προχωρά ακόμη πιο πέρα, άγνωστο πού. Η χώρα και η γειτονιά των Αγγέλων μας έρχεται σαν μαγνήτης. Πιάνουμε κουβέντα με την κυρία Μαργαρό, που μας μιλάει για την εκπληκτική αυτή γειτονιά, την ησυχία του χειμώνα, την υγρασία, τη φασαρία του καλοκαιριού και το δυσέγγονό της που παντρεύεται. Σκαρφαλώσαμε μέχρι την εκκλησία της Παναγιάς, στην κορυφή του λόφου, πάνω από τη χώρα, χρησιμοποιώντας παρανόμως το παπί, αιτία η κάμερα, το τρίποδο και τα άλλα παρελκόμενα που κουβαλούσα. Αν ήταν καλοκαίρι, σίγουρα δεν θα το τολμούσα. Τέτοια εποχή όμως ούτε μας είδε ούτε μας ενόχλησε κανείς. Thank you.
Μάρτης, φεύγοντας, φόρεσε και πάλι τα καλά του, δίνοντας την ευκαιρία για εξωσχολικές δραστηριότητες και δροφύτευση. Το τρεπνόμετα του ωφελεί μου. Λίγες ώρες πριν αφήσουμε τη Φολέγανδρο, δέχτηκε τελευταίο ένα σπασμό στο καραβοστάσι, περιμένοντας το καράβι που θα μας μετέφερε στη Σίκινο.